Γεια σας! Το σημερινό βίντεο, όπως έχουμε πει ήδη από το προηγούμενο, θα είναι φωτοσκιάσεις. Είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να την έχετε ακουστά στα αγγλικά ως contour and highlight. Είναι μια τεχνική η οποία έχει γίνει μόδα τα τελευταία 5 χρόνια. Άμα δεις κάποιον από κοντά, όταν έχει πολύ έντονες φωτοσκιάσεις, επειδή στην ουσία είναι πολύ μακιγιάζ, μπορεί να πεις βοήθεια ότι είναι πάρα πολύ έντονα, ειδικά όταν κάποιος χρησιμοποιεί και κρεμώδη προϊόντα και από πάνω χρησιμοποιεί πουδρένια προϊόντα για να το σετάρει. Είναι λίγο υπερβολικό, αλλά στις φωτογραφίες και στα βίντεο βγαίνει τέλειο, βγαίνει υπέροχο, γιατί στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι πως κάνουμε το πρόσωπο να είναι 3D, το κάνουμε να είναι τρισδιάστατο, γιατί καμιά φορά στις φωτογραφίες το πρόσωπο μας βγαίνει πάρα πολύ flat, γιατί είναι μια φωτογραφία, δεν είναι κάτι ζωντανό. Οπότε με τις φωτοσκιάσεις δημιουργούμε αυτή την ψευδέστηση ότι το πρόσωπο είναι πιο τρισδιάστατο, ότι έχει πιο έντονες γωνίες. Οπότε στην ουσία δημιουργούμε μια ψευδαίσθηση ότι το πρόσωπό μας είναι πιο καλοσχηματισμένο. Τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τις φωτοσκιάσεις και θα σας δείξω διάφορους τρόπους. Ενώ διάφορα υλικά, διάφορα προϊόντα με τα οποία μπορείτε να τους κάνετε φωτοσκιάσεις και στη συνέχεια θα περάσω στο tutorial. Αν βαριέστε όλη αυτή τη διαδικασία του μπλα μπλα, μπορείτε να περάσετε στο τέλος κατευθείαν στο tutorial και να δείτε πώς θα το κάνω. Στην ουσία με τις φωτοσκιάσεις τι κάνουμε, σκιάζουμε κάποια σημεία του προσώπου που θέλουμε να τα δείξουμε πιο λεπτά και φωτίζουμε κάποια άλλα σημεία του προσώπου τα οποία θέλουμε να αναδειχθούν. Οπότε στην ουσία δημιουργούμε αυτό το που σας έλεγα πριν, το τρισδιάστατο στο πρόσωπο. Μπορεί σε μένα να μην φανεί τόσο μεγάλη διαφορά, γιατί έχω ήδη από μόνη μου πολύ στενό πρόσωπο με έντονες γωνίες, αλλά σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πιο στρόγγυλο ή πιο τετράγωνο, η διαφορά είναι σχεδόν μαγική. Δηλαδή, είναι απίστευτο το ότι μπορείς να κάνεις με λίγα προϊόντα, ας πούμε, με το μακιγιάζ. Στην ουσία, φωτίζουμε το κέντρο του προσώπου και σκιάζουμε γύρω-γύρω το περίγραμμα και πετυχαίνουμε την ψευδέστηση του πιο στενού, προσώπου. Οπότε έχει πιο έντονες γωνίες αυτόματα. Άνοιξα το κλιματιστικό, δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά έξω έχει 40 βαθμούς και μέσα με αυτά τα στούντιο φώτα έχει μπορεί και 50 βαθμούς. Οπότε δεν γινότανε, είχα αρχίσει να λιώνω. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή φοράω foundation και φοράω και έχω συμπληρώσει και τα φρύδια μου. Και συνήθως τα φρύδια φαίνονται πολύ έντονα όταν δεν έχεις το υπόλοιπο μακιγιάζ των ματιών, γιατί με το υπόλοιπο μακιγιάζ των ματιών έρχονται και δένουν, κυρίως με τη μάσκαρα, γιατί στα δικά μου μάτια προσωπικά η μάσκαρα είναι που κάνει την τεράστια διαφορά. Οπότε γι' αυτό μπορεί να σας φαίνονται έντονα, γιατί δεν υπάρχει μακιγιάζ των ματιών. Λοιπόν, εγώ φοράω foundation γιατί έχω πολλές δυσχρωμίες και πολλές ατέλειες και θέλω να ξεκινήσω να κάνω τις φωτοσκιάσεις σε ένα ομοιόχρωμο πρόσωπο, δηλαδή να είναι ήδη. Αυτή τη στιγμή έχω ένα χρώμα στο πρόσωπό μου και αν ξεκινούσα από πριν θα είχα κύκλους, θα είχα κοκκινίλες από εδώ, από εκεί, σπυράκια, σημάδια, ατέλειες και γενικότερα πριν κάνουμε τις φωτοσκιάσεις είναι καλό να διορθώνουμε τις δυσχρωμίες, δηλαδή αν έχουμε κύκλους, αν έχουμε οποιαδήποτε δυσχρωμία. Εάν δεν έχετε κάποια... αν δεν έχετε δυσχρωμίες και αν δεν έχετε ατέλειες, μπορείτε να πάτε να κάνετε φωτοσκιάσεις κατευθείαν με δύο foundation. Δηλαδή να χρησιμοποιήσετε το ανοιχτόχρωμο στα κέντρα του προσώπου σας και το σκουρόχρωμο foundation γύρω-γύρω από το πρόσωπό σας και μετά στην ουσία να τα δέσετε όλα αυτά, να τα κάνετε blending μεταξύ τους και θα γίνει πολύ πιο φυσικό σε εισαγωγικά οι φωτοσκιάσεις και δεν θα είναι και τόσο έντονα γιατί στην ουσία θα έχετε βάλει μόνο μια στρώση. Γιατί οι φωτοσκιάσεις που βλέπουμε στις φωτογραφίες στο Instagram και γενικότερα από επαγγελματικές, ας πούμε, από επαγγελματίες make-up artist, στην ουσία είναι τρεις στρώσεις μακιγιάζ, έτσι, γιατί φοράνε foundation, μετά κάνουνε κρεμώδη φωτοσκιάσεις με κρεμώδη προϊόντα και μετά από πάνω βάζουν όλα τα πουδρένια προϊόντα για να το σετάρουν, οπότε στην ουσία είναι τρεις στρώσεις μακιγιάζ και φαίνεται πάρα πολύ έντονο. Ή μπορείτε να το κάνετε μόνο με πουδρένια προϊόντα αν δεν σας ενδιαφέρει να είναι πάρα πολύ έντονο. Απλά εγώ έχω παρατηρήσει πως όταν βάζω κρεμώδη προϊόντα, επειδή σχολούν καλύτερα στο θέρμα, φαίνονται πολύ πιο φυσικό και φαίνεται και πιο έντονο το αποτέλεσμα. Μπορείτε να κάνετε μόνο με κρεμώδη προϊόντα και να μην τα σετάρετε καθόλου, ειδικά αν έχετε επιδερμίδα και δεν χρειάζεται καθόλου πούδρα από πάνω. Θα σας δείξω τώρα κάποια προϊόντα με τα οποία μπορείτε να κάνετε φωτοσκιάζ. Λοιπόν, έχουν βγει στην αγορά διάφορα προϊόντα τα οποία είναι ακριβώς λένε αυτό, τι κάνουν αυτό, είναι contour and highlight, όπως π.χ. το Wonder Stick της NYX, το οποίο από τη μια μεριά έχει την απόχρωση με την οποία κάνουμε
το highlight και από την άλλη μεριά έχει την απόβληση με το οποίο κάνουμε τη σκίαση. Υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα, το οποίο εγώ αυτό θα χρησιμοποιήσω σήμερα στο tutorial που θα σας δείξω. Μετά μπορεί να έχετε δύο concealer, το οποίο είναι ένα ανοιχτό και ένα σκουρόχρωμο, όπως με έχετε δει να χρησιμοποιώ παλιότερα το Dermablend της VC που είναι σε stick. Έχω το νούμερο 45 που είναι το πιο σκούρο, το οποίο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ για σκίαση, και έχω και ένα ανοιχτόχρωμο, αν δεν κάνω λάθος είναι το 25, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για φως. Βέβαια εγώ το συγκεκριμένο δεν το χρησιμοποιώ για φως, γιατί είναι πολύ καλυπτικό, το χρησιμοποιώ όπου έχω ατέλειες. Μπορείτε να έχετε κάποια παλέτα με κονσίλερ, όπως είναι π.χ. αυτή εδώ πέρα που έχει πάρα πολλές αποχρώσεις, τέτοιες μπορείτε να βρείτε και από πολύ οικονομικές εταιρείες, όπως είναι η Essence, όπως είναι η Catrice. Το σύμπαν μπορεί να έχετε δύο foundation, ένα ανοιχτό και ένα σκούρο, και να κάνετε την ίδια δουλειά, τα συγκεκριμένα είναι κρεμώδη, αλλά μπορεί να είναι και υγρά foundation. Εγώ αυτό που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι το Wonder Stick, την απόχρωση, την σκούρα για τις φτού, πώς μιλάω έτσι τώρα, λοιπόν, για τις σκιάσεις, και για φως θα χρησιμοποιήσω και το αυτό που έχει πάνω, αλλά κυρίως θα χρησιμοποιήσω ένα κονσίλερ ανοιχτόχρωμο της εταιρείας Collection, η οποία δεν υπάρχει στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο το παίρνω από Αγγλία, γιατί είναι το αγαπημένο μου, κάνει τεράστια διαφορά, φωτίζει υπέροχα, αλλά παρόμοιο με το συγκεκριμένο είναι το HD της NYX και το Fit Me της Maybelline. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω, υπάρχουν πλέον και κάποιες εταιρείες οι οποίες βγάζουν έτσι πλέον το bronzer, δηλαδή από τη μια μεριά σου έχει το κρεμώδες και από την άλλη μεριά έχει το πουδρένιο για να κάνεις και με κρέμα και από πάνω να το σετάρεις, οπότε μπορείτε να βρείτε, το συγκεκριμένο είναι από Calvin Klein και νομίζω με την έκπτωση, γιατί βάζουν πολύ συχνά 35%, βγαίνει κάπου στα 15 ευρώ, οπότε μπορείτε να βρείτε και έτσι πλέον με κρέμα και να τα έχετε και τα δύο, δηλαδή σε κάποιες εταιρείες. Για να έχουμε μια πετυχημένη σκίαση θέλουμε το bronzer που θα χρησιμοποιήσουμε να έχει γκρι υποτόνους, γιατί στην ουσία η σκίαση είναι γκρι, έτσι, όταν βλέπουμε μια σκιά έχει ψυχρούς τόνους, δεν είναι ζεστό, δεν είναι κόκκινη, είναι πιο γκρι. Οπότε πολύ πετυχημένο χρώμα για φωτοσκιάσεις είναι το από Benefit, το Hoola, το bronzer. Και επίσης εδώ πέρα που έχω μια παλέτα με πάρα πολλά bronzer. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε π.χ. ότι κάποια από αυτά είναι πάρα πολύ ζεστά, έχουν κόκκινους υποτόνους και δεν θα δημιουργήσουν αυτή την ψευδέστη της σκιάς, ενώ ας πούμε π.χ. εδώ πέρα το 8 και το 9 εδώ κάτω βλέπετε ότι είναι πιο γκρι, οπότε είναι πιο πετυχημένα για να κάνουμε μια σκίαση. Επίσης κάτι άλλο που θέλουμε είναι να είναι matte το bronzer που θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί όταν έχει λάμψη μέσα στην ουσία τραβάει την προσοχή και εμείς δεν θέλουμε να τραβήξουμε την προσοχή, ίσα ίσα θέλουμε να το σκιάσουμε για να κρυφτεί, οπότε θέλουμε matte. Και τώρα θα περάσουμε να δούμε στο tutorial πώς κάνω εγώ φωτοσκιάσεις. Εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω και κρεμώδη προϊόντα και από πάνω θα τα σετάρω με πουδρένια προϊόντα. Εσείς αν δεν σας αρέσει όλη αυτή η διαδικασία, γιατί στην ουσία όπως σας είπα είναι και τρεις τρώες, η μακιγιάζ είναι αρκετά έντονο όταν βλέπεις τον άλλον από κοντά, γιατί okay, θα βγει πολύ ωραία στη selfie που θα βγάλεις, αλλά τι γίνεται με το υπόλοιπο της ημέρας που θα σε βλέπουν από κοντά και θα θέλουν να σε κάνουν έτσι, ας πούμε, να σε καθαρίσουν, γιατί ναι, είναι πολλές τρώσεις μακιγιάζ στο πρόσωπο. Μπορείτε να κάνετε μόνο τα κρεμώδια, άμα θέλετε να βγει πιο φυσικό το αποτέλεσμα, και από πάνω να περάσετε μόνο την πούδρα σας, χωρίς να σετάρετε ξανά με bronzer πουδρένιο το πρόσωπό σας, ή μπορείτε να πάτε κατευθείαν με ένα bronzer και να κάνετε μόνο πουδρένιες φωτοσκιάσεις. Εγώ θα χρησιμοποιήσω για τα κρεμώδη προϊόντα το Beauty Blender, είναι το μαγικό σφουγγαράκι αυτό το οποίο σας έχω μιλήσει άπειρες φορές, πλέον μπορείτε να το βρείτε στα Sephora, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ένα λοξό πινέλο, είτε ένα πινέλο το οποίο είναι έτσι μικρό στρόγγυλο και πιάνει πολύ καλά εδώ πέρα το κόκαλο στα ζυγωματικά σας, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα flat πινέλα τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για φωτοσκιάσεις, γιατί πάνε και πιάνουν ακριβώς εδώ πέρα το κόκαλο, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο τέτοιο λοξό πινέλο, με το οποίο και με αυτό μπορείτε κατευθείαν να πάτε να βρείτε το κόκαλό σας. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στα πινέλα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το σφουγγαράκι, γιατί πιστεύω είναι κάτι το οποίο μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα από όλα αυτά, γιατί πλέον έχουν τα H&M, μπορείτε να βρείτε στα Hondos, μέχρι και στα Jumbo έχουν τέτοια σφουγγαράκια.
αλλά όχι το αυθεντικό το Beauty Blender, μπορείτε να το βρείτε μόνο στα Sephora. Και θα πάω ακριβώς εδώ πέρα που είναι, εντάξει, εγώ έχω πολύ έντονα ζυγωματικά, είναι πολύ εύκολο να τα βρω, αλλά στην ουσία αυτό που θα έκανα είναι να βρω εδώ πέρα το κόκαλό μου και σκιάζω ακριβώς από κάτω, οπότε θα σκιάσω εδώ. Όπως βλέπετε είναι αρκετά γκρι η απόχρωσή του, οπότε είναι ιδανική για σκιάσεις. Από εδώ, γύρω γύρω από το πρόσωπο, μη σας φαίνεται πάρα πολύ έντονο, όλο αυτό θα σβηστεί. Στο πηγούνι και στη μύτη. Και αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε εδώ πέρα, να σχηματίσουμε ένα τριγωνάκι κάτω από τα μάτια μας και δεν θέλουμε να κάνουμε ένα ημικύκλιο στην ουσία, γιατί θα φαίνεται σαν να έχουμε ένα, δεν φαίνεται φυσικό, φαίνεται σαν να έχουμε ένα ημικύκλιο φωτεινό κάτω από, κάτω από τα μάτια μας. Και τα πλαϊνά της μύτης σκιάζω, φωτίζω μέχρι πίσω για να μου κάνει πιο... να μου ανεβάσει το βλέμμα και τα μάτια, να μου κάνει πιο ανωδικό το βλέμμα και τα μάτια. Και δεν ξεχνάμε και εδώ πέρα την εσωτερική γωνία στα μάτια, η οποία συνήθως στις περισσότερες γυναίκες, στους περισσότερους ανθρώπους είναι λίγο σκοτεινά, γύρω από τη μύτη που συνήθως έχουμε κοκκινίλες. Στα πλάινα από το στόμα, και εμένα μου αρέσει να κάνω και ακριβώς κάτω από εκεί που έχω σκιάσει για να γίνει ακόμα πιο έντονο. Στα κέντρα του προσώπου, όπως είπαμε. Και είμαστε κάπως έτσι. Γελίες, λοιπόν, το ξέρω ότι είναι άπειρα γελίο και εγώ αυτή τη στιγμή με βλέπω και λέω mm-hmm. Και με το τη μύτη από το σφουγγαράκι θα ξεκινήσω πρώτα να σβήνω τη, εκεί που έχω φωτίσει. Και στη συνέχεια πάμε να δέσουμε και τα σκούρα. Σε αυτό το σημείο που έχουμε κάνει τις κρεμόδες φωτοσκιάσεις, μπορούμε να προσθέσουμε και κρεμόδες ρούζ ή highlighter, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πουδρένιο. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω καθόλου ρούζ, δεν θέλω να βάλω καθόλου χρώμα σε αυτό το tutorial. Θα χρησιμοποιήσω ένα υγρό highlighter, είναι το High Beam από την Benefit, και θα βάλω τρεις τελείες εδώ ψηλά στα ζυγωματικά μου και θα τα σβήσω με τα δάχτυλά μου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, είναι εδώ πέρα. Και τώρα περνάω να σετάρω όλο το πρόσωπο με μία πούδρα. Η πούδρα που θα χρησιμοποιήσω είναι από την εταιρεία Lipsy. Είναι η πουδρίτσα που σας έδειξα στο τελευταίο βίντεο με αγαπημένα. Ονομάζεται Aphrodite Powder. Και είναι μια πούδρα η οποία δεν έχει χρώμα και αυτό είναι που θέλω. Θέλω μια πούδρα η οποία είναι άχρωμη, γιατί έχω κάνει ολόκληρη δουλειά εδώ πέρα για να κάνω φωτοσκιάσεις και δεν θέλω μια πούδρα η οποία έχει ένα χρώμα και στην ουσία θα μου δώσει ξανά ομοιοχρωμία στο πρόσωπο. Θα σετάρω πρώτα
κάτω από τα μάτια, γιατί είναι αυτό που πρέπει να σετάρουμε πρώτα, γιατί σπάει κάθετα το concealer κάτω από τα μάτια. Ειδικά το συγκεκριμένο, όμως δεν το σετάρεις κατευθείαν, κάθεται πολύ έντονα. Τα bronzer που θα χρησιμοποιήσω για να κάνω και σκιάσεις με πούδρα είναι από την επαγγελματική παλέτα που έχω από Θεανό Τσαμπάζι με τις πολλές τερακότες, με τις 9. Θα χρησιμοποιήσω συνδυασμό το 8 και το 9 με ένα πινέλο το οποίο είναι φουντωτό και λοξό, και στη συνέχεια θα το σβήσω με ένα stippling πινέλο, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, στα δύο προηγούμενα δεν κάνω λάθος. Έχω ένα θέμα με τα stippling πινέλα και νομίζω ότι δεν κάνω καλό blending του μακιγιάζ εάν δεν έχω ένα stippling πινέλο, και στην ουσία πάω και σετάρω όπου έχω βάλει κρεμόδες, όπου έχω σκιάσει με την κρέμα, όπου έχω σκιάσει με το Wonder Stick της NYX. Τώρα βάζω λίγο έτσι άτσαλα, μετά θα το σβήσω. Και με τα συγκεκριμένα πουδρένια προϊόντα θα κάνω κόψιμο και στο μάτι μου. Δηλαδή θα πάρω ένα μικρό φουντωτό πινέλο, το συγκεκριμένο είναι το 217 από τη MAC, και θα έρθω να κάνω κόψιμο και εδώ πέρα στην κόχη του ματιού μου. Και τώρα ήρθε η ώρα να το σβήσουμε. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε και ρούζ αν θέλετε και να το σβήσετε όλο μαζί, αλλά εγώ είπα ότι δεν θα βάλω χρώμα στο συγκεκριμένο tutorial, θα κρατήσω μόνο φωτοσκιάσεις χωρίς ρούζ, οπότε παίρνω ένα πινέλο stippling και αρχίζω και τα σβήνω. Εσείς μπορείτε να το σβήσετε και με το πινέλο που θα το τοποθετήσετε, απλά εμένα με βολεύει το συγκεκριμένο καλύτερα. Και το τελευταίο βήμα που θα κάνω είναι να πάρω ένα highlighter σε πουδρένια μορφή. Θα χρησιμοποιήσω το Mary Luminizer από την εταιρεία The Balm. Από τα ωραιότερα highlighter που υπάρχουν εκεί πέρα έξω, είναι πάρα πολύ έντονο. Και θα βάλω και στο εσωτερικό λίγο. Μου παράπησε εδώ πέρα που θα βάλω λίγο παραπάνω και εδώ. Και εδώ πέρα έχει τελειώσει αυτό το tutorial. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να δείτε διαφορά το πριν με το μετά, γιατί όπως σας είπα έχω αρκετά στενό πρόσωπο. Αλλά αν δείτε αυτή την τεχνική σε κάποιο στρόγγυλο ή τετράγωνο πρόσωπο, πραγματικά αλλάζει όλο το σχήμα του προσώπου. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά έντονο, γιατί σας έδειξα και πώς γίνεται με κρεμόδι και πώς γίνεται με πουδρένια προϊόντα, για να σας δείξω όλη τη διαδικασία. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να το βρήκατε χρήσιμο, να μάθατε κάτι και να μπορέσετε να το εφαρμόσετε και στο δικό σας πρόσωπο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και φιλάκια!